Οδηγώ στην Εθνική Οδό. Σε μια Εθνική Οδό που την έχω χιλιοπληρώσει μέσω της φορολογίας του εισοδήματος και μέσω των πανάκριβων τελών κυκλοφορίας. Και βλέπω κάθε τρεις και λίγο να ξεφυτρώνουν καινούργιοι σταθμοί διοδίων. Φυσικά με τιμές πάντα προς τα πάνω. Κάθε μέρα βλέπω ότι η τιμή της βενζίνης να ανεβαίνει. Βέβαια την ίδια στιγμή το εισόδημά μου μειώνεται και ο φόρος στη βενζίνη συνεχίζει να αποτελεί τα 2/3 της τιμής του καυσίμου. Τα παιδιά μου θέλουν να πάνε μια βόλτα, αλλά εγώ ντρέπομαι να τους πω ότι δεν έχω βενζίνη. Η χρήση του αυτοκινήτου έχει καταντήσει οικονομικά σύμφορη, διότι το κράτος αποφάσισε να ποινικοποιήσει τη χρήση αυτή. Και έτσι είπα να στραφώ προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όμως με ένα 40 το εισιτήριο δεν βγαίνουν τα έξοδά μου. Με βασικό μισθό 450 ευρώ, ακόμα και η κάρτα των 45 ευρώ είναι πάρα πολύ ακριβή. Και λένε ότι θα ακριβήνει κι άλλο. Υπάρχει λύση. Η λύση είμαστε εμείς, μαζί με όλους εσάς, που θα παλέψουμε να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε ό,τι μαυρίζει τη ζωή μας. Ενάντια στα διόδια, στα χαράτσια των διοδίων, ενάντια στα χαράτσια στα νοσοκομεία, στα χαράτσια της ΔΕΗ. Θα είμαστε παντού μαζί σας. 3 χρόνια είμαστε στο δρόμο.